Δεν φεύγει κανένας. Δεν φεύγει κανένας. Να πούμε. Οι συμβασιούχοι του Δήμου Πατρέων πραγματοποιούν κατάληψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Αξιώνουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μία απάντηση επίσημη από την κυβέρνηση στα δίκαια αιτήματα που βάζουν. Είμαστε περίπου 1.000 εργαζόμενοι, δουλεύουμε στο Δήμο και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εδώ και ένα οχτάμηνο. Τελειώνουν οι συμβάσεις μας, σιγά σιγά ήδη κάποιοι συνάδελφοι έχουν αρχίσει και φεύγουν να αποχωρούν, με αποτέλεσμα την αποψήλωση του Δήμου από προσωπικό. Όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, διεκδικούν το δικαίωμα στην εργασία. Εργάζονταν στο Δήμο σε νευραλγικούς τομείς επί 8 μήνες. Γνώριζαν εξ αρχής ότι θα απασχολούνται μόνο για αυτό το διάστημα. Δεν ζητούν να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους, αλλά να παραταθούν για 1-2 μήνες μέχρι να εκδοθεί νέα προκήρυξη για προσλήψεις προσωπικού. Ζητάμε να ανανεωθούν οι συμβάσεις μας. Έως ότου έρθουν οι επόμενοι που θα είναι με οχτάμινο να δουλέψουν άνθρωποι που είναι σήμερα στην ανεργία, έως ότου υλοποιηθεί, ζητάμε να ανανεωθούν οι συμβάσεις μας, να παραμείνουμε στις θέσεις μας, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τη δουλειά μας, διότι έχουμε προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Έχουν καθαριστεί πλατείες, παιδικοί σταθμοί δουλεύουν, οι ίδιες οι υπηρεσίες του Δήμου, ακόμα και το πρωτόκολλο, ακόμα και η πολεοδομία, ο πολίτης εξυπηρετείται. Από αυτή την άποψη λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνουμε στη δουλειά. Είναι πάνω από το 70% των συναδέλφων που δεν θα μπουν ούτε στο Ταμείο Ανεργίας. Διότι δεν έχουν με βάση τον νόμο που έχουν φτιάξει, δεν συμπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο μας αίτημα. Λέμε ότι είναι άνθρωποι που προέρχονται από μακροχρόνια ανεργία, άνθρωποι που αλλάξανε κλάδο, άλλος ήταν επαγγελματίας, άλλος δεν είχε ξαναμπεί στο Ταμείο. Είναι δυνατόν τώρα να βγει χωρίς ταμείο ανεργία, ούτε καν αυτή την ανάσα δεν του δίνουν. Από την πλευρά του, ο κ. Παπαθεοδόρου μετέφερε, όπως δήλωσε, τα αιτήματά του στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε στείλει τα αιτήματά τους και το μήνυματά τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, μίλησαν το γραφείο του και επειδή είχαν επισκεφτεί και στο Υπουργείο Εσωτερικών και ήταν γνώστες των προβλημάτων αυτών, τους έχω δώσει αυτούσια ό,τι ακριβώς μου έχουν δώσει, ώστε να τα εξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών με το εργασίας, ώστε να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Ακόμα και για τα θέματα που ζητάνε σε επίδοση μη ικανοποίηση του αιτήματος, τουλάχιστον να μπορούν να γραφούν στο Ταμείο Ενεργείας, σαν μακροχρόνια ανεργία, όσοι είναι μακροχρόνια ανεργία. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν ενημερώσει το Υπουργό στην σύσκεψη, έχουν ενημερώσει και του συμβούλου του και το γραφείο του. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν στείλει και το έγγραφο με αυτή την έννοια και νομίζω ότι θα το δει στην Υπουργία. Αυτό θα το δουν οι νομικές υπηρεσίες αν μπορεί να γίνει όχι. Λένε ότι έχουν δει και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό το έχουμε γράψει αυτούσια όπως μας τα έχουν δώσει στα κείμενα, ναι. Με την έννοια να το γνωρίζει και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας, που κοινοποιείται και στα δύο Υπουργεία. Και στο Υπουργείο κοινοποιούμε και στο Υπουργείο Δικής Συγκρότησης. Πάντως οι συμβασιούχοι είναι αποφασισμένοι να μείνουν εκεί μέχρι να τους δοθούν διαβεβαιώσεις ότι θα παραμείνουν στην εργασία τους.